Καλησπέρα Υπουργέ, καλησπέρα κυρία Συρεγγέλα, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Από τον περσινό εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας μέχρι χθες, πολλές γυναίκες και νέες κοπέλες έχασαν τη ζωή τους από το χέρι του συντρόφου ή του συζύγου ή του πρώην συζύγου. Πώς θα μπορούσαν να βοηθηθούν οι γυναίκες που δέχονται έμφυλη βία, προτού φτάσουμε σε ένα τραγικό τέλος, όπου ακούμε συγγενείς και φίλους των θυμάτων να λένε πως όλοι γνώριζαν για τα δράματα που εκτυλίσσονταν πίσω από τις κλειστές πόρτες, αλλά κανένας δεν μιλούσε, η κυρία Συρεγγέλα. Αυτό ακριβώς. Και πλέον οι γυναίκες έχουν αρχίσει και μιλούν, δεν φοβούνται, δεν σωπαίνουν, δεν τρέπονται και δεν θεωρούν πλέον ταμπού το θέμα της κακοποίησης όπως μπορεί να ήταν στο παρελθόν. Εμείς έχουμε ένα δίκτυο δομών στήριξης για τις γυναίκες αυτές που είναι θύματα βίας και για τα ανήλικα παιδιά τους, ακόμα και για ξενώνες φιλοξενίας. Το δίκτυο δομών αυτών έχει 43 συμβουλευτικά κέντρα, όπου εκεί προσφέρουμε και ψυχολογική στήριξη και κοινωνική στήριξη και νομική στήριξη, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό, ότι εκεί μπορούμε και πέρα από νομική συμβουλευτική να υπάρχει και στήριξη για τις γυναίκες θύματα βίας νομική, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Δεν ζητάμε δηλαδή φορολογική δήλωση να έχουν με συγκεκριμένα εισοδήματα οι γυναίκες για να προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες. Και πλέον έχουμε εντάξει και εργασιακή στήριξη, δηλαδή μπορούν να βγουν μέσω από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, να βρουν και εργασία εάν είναι άνεργες. Και αυτό διότι είδαμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των γυναικών θυμάτων βίας είναι άνεργες. Ναι, είναι γεγονός και ξέρετε είναι σοβαρός ανασταλτικός παράγοντας. Παράγοντας που είναι από αυτό το κύκλο της βίας. Τώρα όσον αφορά το θέμα των γυναικοκτονιών, επιτέλους λέμε τις δολοφονίες αυτές των γυναικών με το όνομά τους. Γιατί παλιά τις λέγαμε εγκλήματα τιμής, τα λέγαμε εγκλήματα πάθους. Και σε κάθε περίπτωση δεν τα λέγαμε ως γυναικοκτονίες, που είναι εγκλήματα που έχουν την έμφυλη διάσταση. Είναι ένας κοινωνιολογικός όρος που χρησιμοποιείται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τα Θέματα Ισότητας των Φύλων και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και από τα Ηνωμένα Έθνη. Και ο όρος αυτός είναι για να υπάρχουν κατάλληλες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου των γυναικοκτονιών. Σε κάθε περίπτωση, επειδή μαζεύουμε στοιχεία από το 2010, δυστυχώς στη χώρα μας υπάρχουν 12 με 15 γυναικοκτονίες κάθε χρόνο κατά μέσο όρο. Αυτό όμως δεν σημαίνει αν είναι λιγότερες ή περισσότερες κάθε χρόνο. Και μία γυναικοκτονία να υπήρχε θα έπρεπε να μην εφησυχάσουμε και με τα κατάλληλα προγράμματα να προσπαθήσουμε διότι είναι κλίματα που μπορούν να εξαλειφθούν. Πραγματικά, έτσι είναι όπως το περιγράφετε και βέβαια βλέπουμε πόσο πια με την επικοινωνία και με τα μέσα ενημέρωσης γίνονται γνωστές όλες, γιατί στο παρελθόν δεν γινότανε και λέμε ότι τώρα έχουμε καταγράψει πολλές. Μόλις είπε η Υπουργός ότι κατά μέσο όρο έχουμε περίπου αυτόν τον αριθμό γυναικοκτονιών, απλά δεν χαρακτηρίζονταν ως τέτοιες, δεν προβαλότανε ως τέτοιες. Και ο κόσμος και η κοινωνία, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα παρουσιάζανε ότι ως εγκλήματα πάθους η τιμή τη σκότωση γιατί την αγαπούσε. Πολλές φορές αισθανόμασταν μέσα εισαγωγικά και μια συμπάθεια ως προς τον τάθη ότι. Το είχε πάθος, ναι. Ναι. Γι' αυτό. Ναι. Και πλέον όμως τα λένε με το όνομά τους, αυτό ακριβώς. Και γυναικοκτονία. Δεν είναι η δολοφονία μια γυναίκα, σα που μπαίνει κάποιο μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κλειστής και σκοτώνει. Σκοτώνει και γυναίκες. Αυτό δεν είναι γυναικοκτονία. Γυναικοκτονία είναι όταν τη σκοτώνει γιατί τη θεωρεί κατώτερη, όταν θεωρεί ότι το ανήκει, όταν θεωρεί ότι δεν πρέπει να μιλά και να τον ακούει. Αυτό είναι γυναικοκτονία. Έχει την έμφυλη διάσταση ή μπορεί να είναι ο πατέρας ή ο αδελφός που θεωρούν ότι πρέπει να σκοτώσουν την κόρη ή την αδελφή αντίστοιχα, διότι δεν εγκρίνουν τον τρόπο ζωή τη ή τον τρόπο αντισύμασο. Έτσι. Μέχρι και ο εργοδότης της Υπουργέ. Έχει επιδεινωθεί η θέση των γυναικών στη διάρκεια της πανδημίας και παρατηρήθηκε αύξηση στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες. Και ακούγοντας και εδώ τους ειδικούς επιστήμονες που έχουμε στα συμβουλευτικά κέντρα, όπως κάναμε και στο κομμάτι της υγειονομικής χρήσης που, η κυβέρνηση άκουσε τους ειδικούς για να προχωρήσει σε διάφορες πολιτικές, έτσι και στο κομμάτι αυτό, ακούγοντας τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργείους, πολύ πριν ξεκινήσει το MeToo και στην Ελλάδα, το κίνημα αυτό και στην Ελλάδα, αν θυμάστε, είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση για το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια του lockdown. Τότε μας είχαν πει οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί ότι όταν υπάρχει περιορισμός κυκλοφορίας,
Παλιότερα περιορισμός μπορεί να ήταν να περνάει πολύ χρόνο το ζευγάρι σε διακοπές Χριστουγέννων, σε διακοπές καλοκαιρινές. Και όταν η βία αυτή προϋπάρχει, διότι δεν γίνανε ξαφνικά βίαιοι, δεν γίνανε οι άνθρωποι από τη μια μέρα στην άλλη, τότε μπορούν να ενταθούν τα φαινόμενα βίας. Επίσης, πλέον, όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησής μας, οι γυναίκες μιλούν, δεν σιωπούν, πλέον καταγγέλνουν. Δεν είναι όπως το παρελθόν. Και θα φέρω ένα παράδειγμα που το λέω πολλές φορές και το έχω πει και άλλες φορές και σε διάφορες συνεντεύξεις που έχω κάνει, ότι φέρνω παράδειγμα τη Σουηδία. Η Σουηδία είναι ένα κράτος που πληθυσμιακά είναι ίδια με την Ελλάδα. Οι καταγγελίες εκεί είναι δεκαπλάσιες από την Ελλάδα. Δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι εκεί είναι πιο βίαιοι από ότι είμαστε εμείς εδώ. Απλά έχουν μάθει να μιλάνε. Απλώς εκεί έχουν μάθει οι γυναίκες να μιλούν, γνωρίζουν δομές στήριξης που υπάρχουν. Και εμάς αυτό που θέλαμε να κάνουμε γνωστό, όσο το δυνατόν περισσότερο, να φτάσει ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό της χώρας, το πιο απομακρυσμένο μέρος της χώρας. Και αυτό εδώ μας βοηθάτε κι εσείς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε αυτή την κατεύθυνση. Μακάρι να το επιτυχάνουμε. Να κάνουμε γνωστό ότι υπάρχουν δομές στήριξης. Ότι ναι, είναι μια δύσκολη προσπάθεια να βγεις από μια κακοποιητική σχέση, αλλά είμαστε εδώ για να σας στηρίξουμε. Ναι, ναι. Και όπως το είπατε, Υπουργέ, οι απομακρυσμένες περιοχές, οι μικρές κοινωνίες έχουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες. Υπάρχουν γυναίκες που μπορεί να μην έχουν ούτε 5 ευρώ για να μπουν στο ΚΤΕΛ και να κατεβούν σε ένα αστικό κέντρο και να μπορέσουν να ξεφύγουν από εκείνη την κατάσταση. Μπορεί να μην μπορέσουν να φτάσουν ακόμα και στη στάση για να πάρουν το λεωφορείο, γιατί τα μάτια ενός χωριού μπορεί να είναι όλα επάνω της. Τώρα έχετε κάποιες δράσεις που είναι σε εξέλιξη για την στήριξη των γυναικών θυμάτων της ενδοοικογενειακής βίας, πέρα βέβαια από το πολύ σημαντικό που το αναφέρατε νωρίτερα, που είναι η διασύνδεση και με την αγορά εργασίας, γιατί η μεγαλύτερη αγωνία τους ήταν άντε να φύγω από το σπίτι, από αυτή την κατάσταση που ζω και εγώ. Πού θα πάω, πώς θα μεγαλώσω το παιδί μου, πόσο καιρό θα μείνει σε μια δομή φιλοξενίας, η οποία, κυρίες και κύριοι, είναι προστατευμένη και απόρριτη. Δηλαδή, προσφέρουν οι υπηρεσίες αυτές που περιέγραψε από το Υπουργείο η κυρία Σιρεγγέλα, προσφέρουν απόλυτη εχημήθεια. Δεν θα ξέρει ο κακοποιητής σας πού βρίσκεστε εσείς και το παιδί σας. Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν δομές που υπάρχουν 19 σε όλη την Ελλάδα, όπου μπορεί οι γυναίκες να μείνουν για ένα χρονικό διάστημα μαζί με τα ανήλικα παιδιά τους, αν φυσικά έχουν. Στις δομές αυτές είναι μέχρι 6 μήνες η φιλοξενία. Καμία γυναίκα όμως, αν δεν έχει σταθεί στα πόδια της, δεν έχει φύγει επειδή έχει κλείσει το εξάμηνο. Αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, το πιο σημαντικό δεν είναι η ιδρυματοποίηση που μπορεί να προσφέρει μια δομή από ένα σημείο και μετά. Το πιο σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τις γυναίκες, και εκεί το κράτος πρέπει να είναι αρρωγός και εκεί η πολιτεία θα πρέπει να είναι κοντά, στο να βρουν εργασία. Να σταθούν στα πόδια τους και να ενδυναμώσουν κιόλας. Να ενδυναμώσουν. Σαφώς δίνεται η ψυχολογική στήριξη και μέσα στις δομές. Υπάρχουν και παιδιψυχολόγοι για τα παιδιά, αν υπάρχουν τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια, μάλιστα, του περιορισμού της κυκλοφορίας, δωρεάν εξετάσεις δόθηκαν και τις γυναίκες και από την Ελληνική Τροδιδικαστική Εταιρεία και από το Χαμόγελο του Παιδιού για τα παιδιά και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας προσέφερε έκτακτα καταλήμματα και μάλιστα υπήρχε έκτακτο κατάλημα για τις γυναίκες που έπρεπε άμεσα να απομακρυνθούν από το κακοποιητικό περιβάλλον σε κάθε πρωτεύουσα περιφερειακής ενότητας, δηλαδή σε κάθε πρωτεύουσα νομού. Ναι. Οπότε προσπαθούμε, και επειδή αυτές τις μέρες έχουν βγει και, έτσι και κάποια κακόβουλα ότι δεν φτάνουν οι κλίνες. Οι κλίνες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 400 και έχουν καλυφθεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε 180. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει γυναίκα που να απευθυνθεί στο δίκτυο δομών να ζητήσει φιλοξενία και να τις έχουμε αρνηθεί. Καμία γυναίκα. Δεν μπορεί να έχουμε 400, κυρίες και κύριοι, να λέμε και πράγματα που μπορεί να ισχύουν. Δεν μπορεί να έχουμε 400 γυναίκες ή 300 με τα παιδιά τους, 400 άτομα αυτή τη στιγμή που έχουν κακοποιηθεί και ωφελούνται της φιλοξενίας. Δεν είναι. Δηλαδή, λίγο να τα βάλουμε κάτω και τους αριθμούς, δεν βγαίνει. Αν έχουμε 400 οικογένειες που κακοποιούν ήδη καταγεγραμμένες με καταγγελίες και αυτά, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί να ευσταθεί ο αριθμός. Καλά κάνατε και το αναφέρατε, Υπουργέ. Δεν το ήξερα, δεν είχε πέσει την αντίληψή μου. Προλαβαίνω να τα δω όλα, παρακολουθώ και τον πόλεμο. Υπήρχε και αυτό. Εγώ είμαι ανοιχτή στην κριτική, γιατί με κάνει καλύτερη. Αλλά όταν όμως η κριτική είναι κακόβουλη και κακοπροαίρετη και θέλει απλώς να δημιουργήσει εντυπώσεις και όχι πραγματικά
να κάνει. Φαντάζομαι ότι αν είχαν καλυφθεί 400 θα βρίσκατε κι άλλες αν υπήρχε ανάγκη. Φυσικά, γιατί το έχουμε και το κάναμε κατά τη διάρκεια του lockdown. Γιατί ξέρει, να μπει κάποιος, κάποια γυναίκα μέσα σε ένα ξενώνα πρέπει να κάνει και κάποιες απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας. Αν αυτές οι εξετάσεις αργούσαν, είχαμε τα έκτακτα καταλήματα για να υπάρξει άμεση απομάκρυνση από το κακοποιητικό από το περιβάλλον. Να μην την σκοτώσει πριν τη φιλοξενήσετε. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Τα είπα λίγο απλά, αλλά έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε με αυτά που βλέπουμε. Λοιπόν, να περάσουμε στο χάσμα που υπάρχει μεταξύ των δύο φύλων υπουργέ σε πολλά μέτωπα μέσα στην κοινωνία αλλά και στην αγορά εργασία. Πώς θα μπορέσουν οι γυναίκες να πρωταγωνιστήσουν σε πολλά επαγγέλματα που θεωρούνται ανδροκρατούμενα, αλλά και να διεκδικήσουν ίσες αμοιβές με τους άνδρες? Το κομμάτι της οικονομικής ανεξαρτησίας είναι πολύ σημαντικό, όπως επίσης και το κομμάτι της εναρμόνισης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Μιλάμε πολλές φορές για γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, για γυναίκες που θα πρέπει να βγουν μπροστά και να αποκτήσουν θέση ευθύνης στον χώρο εργασίας τους, στην πολιτική. Το πρώτο σημαντικό όμως είναι να έχουν και δουλειά, διότι καμία άνεργη ή αν υπήρχε άνεργη που θα ήταν κάπου σε κάποια θέση ευθύνης, θα ήταν πραγματικά η εξαίρεση που θα επιβεβαίωναν το κανόνα. Για να μπορέσει κάποια κυρία να αποκτήσει θέση ευθύνης θα πρέπει να έχει εργασία. Και βλέπουμε τι υπάρχει, το παράδοξο που υπάρχει στη χώρα μας. Από τη μία, οι γυναίκες που έχουμε, τα κορίτσια μας, σπουδάζουν. Άρα και το κράτος και οι γυναίκες δαπανούν τα χρήματα για τις σπουδές των κοριτσιών μας. Από την άλλη, αμέσως μετά, οι γυναίκες αυτές δεν προχωρούν στην αγορά εργασίας. Γιατί συναντούν κάποια εμπόδια. Τα εμπόδια αυτά είναι είτε όταν αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια που κάνουν, και αν θελήσουν να κάνουν οικογένεια που υπάρχει διακοπτόμενη καριέρα, και όπως πολλές φορές και οι εργοδότες δεν προσλαμβάνουν γυναίκες γιατί θεωρούν ότι θα τις χάσουν για ένα χρονικό διάστημα ή δεν μπορούν να τις απολύσουν. Γι' αυτό προχωρήσαμε στο να υπάρχουν να γίνει ένας καταμερισμός στην ανατροφή των παιδιών. Προχωρήσαμε και σε άδειες πατρότητας και σε πατρική γονεϊκή άδεια. Ενώ δεν μπορεί να απολυθεί και ο μπαμπάς από τη δουλειά εκτός από τη μαμά για ένα χρονικό διάστημα, ώστε να μπορέσει να κάνει και χρήση της πατρικής γονικής άδειας. Ταυτόχρονα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τις γυναίκες στην καθημερινότητά τους, να υπάρχουν υπηρεσίες, να υπάρχουν βρεφονιδιακοί σταθμοί και παιδικοί σταθμοί για κάθε παιδί. Το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς που ξεκινάει μέσα στις επόμενες μέρες. Και βέβαια τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, όλα τα προγράμματα του ΟΑΕΔ πλέον δίνουν έμφαση στις γυναίκες. Και για το λόγο αυτό έχουν αρχίσει και κάποια αποτελέσματα γίνονται ορατά. Και γίνονται ορατά το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις θέσεις εργασίας που άνοιξαν το τελευταίο μέσα στο 2021, το 57% ήταν γυναίκες που ανέλαβαν αυτές που βρήκαν δουλειά μέσω του ΑΕΠ. Αυτό είναι σιγά σιγά αρχίζουν και δίνουν βήματα. Δεν τα έχουμε λύσει όλα, σε καμία περίπτωση, ούτε ισχυριζόμαστε ότι έχουμε λύσει το θέμα. Έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε αυτό, να βοηθούμε τις γυναίκες και τα νέα ζευγάρια, φυσικά, αν θελήσουν να κάνουν οικογένεια, στην καθημερινότητά τους. Ναι, έτσι είναι. Είναι μεγάλη η πρόκληση. Μένει να δούμε στην πράξη, στην εφαρμογή από την πλευρά των εργοδοτών πώς θα λειτουργήσει αυτό. Πάντως, σίγουρα, αφού δεν μπορούσαν να αποδεχθούν, κυρία Σιρεγγέλα, ότι εμείς οι γυναίκες δικαιούμαστε και πρέπει να παίρνουμε τη μητρική μας άδεια, καλά και εμείς οι δημοσιογράφοι. Εγώ, όταν γέννησα τον Κωστή, γύρισα στις 15 μέρες στη δουλειά. Αλλά ναι. Φρικτό, δεν το συζητάμε. Ναι. Αλλά και για το παιδί και για τη μάνα. Ειδικά όταν είναι το πρωτότοκό της. Λοιπόν, αλλά μα αφού λοιπόν δεν αποδεχόταν αυτό που έπρεπε να δικαιούμαστε, δώσατε το δικαίωμα να το παίρνουν και οι άνδρες, οπότε κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτή τη διάκριση. Μα αφού την έκαναν εκείνοι, τα ισοπεδώσαμε εμείς και τα δύο και τελείωσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η αντιμετώπιση, να ξέρετε. Ήταν πολύ έξυπνο. Η υποχρέωση των μπαμπάδων να μετέχουν είναι και δικαίωμά τους. Γιατί βλέπουμε ότι πολλά νέα ζευγάρια, οι μπαμπάδες, θέλουν να μετέχουν στην ανατροφή των παιδιών τους και το δικαιούνται και όλες να μετέχουν. Το οφείλουν, βέβαια, οφείλουν, έτσι είναι. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και ελπίζω να τα ξαναπούμε και σύντομα. Μακάρι, με χαρά, με χαρά.